Μιλήσουμε με τον καθηγητή γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, που έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο Real FM. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε καθηγητά, έχει περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και η δική σας ειδικότητα της γενετικής ήταν, εκτιμώ, μεγάλη πρόκληση για να αντιμετωπίσετε αυτή την πανδημία. Δηλαδή, στην καριέρα σας δεν πιστεύω ότι περιμένατε να πείστε μια παγκόσμια πανδημία, έτσι δεν είναι? Και ειδικά έναν ιό ο οποίος πάει στο DNA. Όχι, κοιτάξτε, κανένας επιστήμονας σε οποιοδήποτε τομέα, ειδικά στις επιστήμες, δεν το είχε μέσα στα σενάρια τα οποία σκεφτότανε. Είτε αυτό αφορά τους ανθρώπους που είναι πιο άμεσα συνδεδεμένοι με την αντιμετώπιση και την μελέτη του φαινομένου, είτε αυτό που είναι λίγο πιο μακριά. Επομένως, όντως, πραγματικά μας άλλαξε η ζωή με πολλούς τρόπους και θα έλεγα ίσως τελικά με πολλούς πιο θετικούς από ό,τι αρνητικούς γενικά. Άμα κάνουμε ένα ας πούμε ισολογισμό προβλεπόμενο πιο πολύ στο μέλλον για το πώς μας επηρέασε επιστημονικά αυτή η πανδημία. Λοιπόν, έχετε παρακολουθήσει εικόνες από την Ελλάδα με συγκεντρώσεις, πορείες, συνωστισμούς σε πάρκα, πλατείες αλλά και στο πεζοδρόμιο με ποτά σε πλαστικά ποτήρια. Αυτές οι κινήσεις μας απομακρύνουν από την κανονικότητα? Έτσι όπως το μπορεί να το πει κανένας από μόνος, ναι. Είναι σίγουρο ότι βγάλουμε από τον εικόνα το γεγονός ότι είναι ακριβώς 1,5 χρόνο της πανδημίας που οι δεσπίδες έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και επομένως υπάρχει μια κούραση, μια ανυπομονησία ειδικά από τους νέους και το δούμε καθαρά στεγνά τι κάνει ο κόσμος. Ναι, υπάρχουν δεσπιρότητες οι οποίες σίγουρα δεν βοηθάνε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Να πω όμως ότι αυτή η προσεκτική αναδιάταξη των δραστηριοτήτων των πολιτών, δεν το έλεγα άνοιγμα γιατί το άνοιγμα δίνει άλλη εντύπωση, δηλαδή το να βγει πιο πολύ ο κόσμος έξω, το να αποσυντηρηθεί λίγο ψυχολογικά, να μην κάθεται μόνο με το σπίτι, αλλά να μπορεί να έχει κάποιες δραστηριότητες, το ένα εμπόριο, ίσως κάποιες συναντήσεις, ακόμα και πικνίκ στην παραλία, σε πάρκα που υπάρχουν, νομίζω ότι έχει αρχίσει να φέρει αποτέλεσμα. Αν δείτε, παρόλο που είπατε ότι δεν είναι καλή εικόνα σε απόλυτους αριθμούς, σε σχετικούς αριθμούς είναι πολύ καλύτερα. Μάζε τις τελευταίες, τελευταία εβδομάδα έχει αρχίσει να πέσει ο μέσος αριθμός των κρουσμάτων σε σχέση με τα τεστ που γίνονται, που φαίνεται και θετικότητα. Και νομίζω ότι ο ερχομός του καλοκαιριού και της ηλιοφάνειας κυρίως, αλλά και της θερμοκρασίας, αρχίζει να έχει επίπτωση γιατί ακριβώς αρχίζουμε να λειτουργούμε εκεί που η επίπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη. Κύριε καθηγητά, διαβάζω ότι η Ελβετία χαλαρώνει από την ερχόμενη Δευτέρα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID παρά τον αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων. Και μεταξύ άλλων θα επιτρέψει να ανοίξουν ξανά υπαίθρια εστιατόρια, κινηματογράφη, γυμναστήρια, αλλά η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική όταν κάθεται κανείς σε ένα υπαίθριο εστιατόριο. Και οι μάσκες θα μπορούν να αφαιρεθούν μόνο κατά τη διάρκεια του γεύματος. Κάπως έτσι βλέπετε να ανοίγει και στη χώρα μας η εστίαση και ο τουρισμός? Νομίζω ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα. Διότι όπως είπα και πριν, είναι καλύτερο να κάνουμε δραστηριότητες έξω. Επομένως, αν εγώ θέλω να δω ένα φίλο μου, είναι καλύτερο να πάω να πιούμε ένα καφέ και να έχουμε τη μάσκα όσο δεν πίνουμε τον καφέ. Να σου πω κάτι, εγώ όταν ήμουν σε περιόδους που ήταν γενικά υψηλά τα επίπεδα τα επιδημιολογικά και έπινα καφέ με κάποιο φίλο μου σε ένα καφέ όταν ήταν ανοιχτό, κατέβαζα τη μάσκα όταν ήθελα να πιω το καφέ. Και την υπόλοιπη ώρα την είχα πάνω τη μάσκα. Επομένως, δεν είναι μη ρεαλιστικό αυτό. Είναι κάτι που ξέρουμε να το κάνουμε πια και νομίζω ότι θα μας έδινε περισσότερες συντεταγμένες λύσεις σε σχέση με τις ασύντατες λύσεις να κάτσουμε σε ένα παγκάκι, να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε κοινωνικοποίηση με μια οργανωμένο τρόπο. Τώρα, η Ελβετία φυσικά άνοιξε με λίγο παραπάνω, το παράκανε λίγο θα έλεγα, γιατί άνοιξαν και τα γυμναστήρια στους ιστορικούς χώρους, άνοιξαν κάποιες μικρές εκδηλώσεις στους ιστορικούς χώρους, αρχίσανε τα μαθήματα και στο πανεπιστήμιο με 50 άτομα και κάτω σε κλειστούς χώρους, πάντα με μάσκα βέβαια, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν απαραίτητο αυτό. Δηλαδή, κάποιοι εξωτερικοί χώροι καλό είναι να ανοίξουν, νομίζω ότι η Ελβετία δεν είναι έτοιμη να κάνει δραστηριότητες στους εσωτερικούς χώρους αυτή τη στιγμή, με τη μικρή αύξηση που παρουσιάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τα πράγματα δεν είναι πλήρως υπό έλεγχο και στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση, πιθανότητα είναι πολύ λίγη, έχουμε περίπου 2.500 κρούσματα την ημέρα, αλλά έχουμε περίπου 7 με 8 θανάτους την ημέρα. Θα κάνετε την αναλογία με την Ελλάδα. Επομένως, δεν είμαστε σε τραγική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά,
νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο έλεγχο. Ναι, εμείς εδώ είμαστε 100% επάνω. Είστε υπέρ του να επιτραπούν οι μετακινήσεις μεταξύ νομών στην Ελλάδα, και αν ναι, πότε? Κοιτάξτε, αυτό άνοιγε με μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τις συμπεριφορές. Εγώ πιστεύω ότι η απαγόρευση γενικά σε αυτή τη φάση πανδημίας δεν βοηθάει. Και πάλι, αν μιλούσαμε σε ρομπότ και μπορούσαμε να ελέγξουμε πλήρες δραστηριότητες των ανθρώπων, ναι, θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε τα πάντα και να μην κινείται τίποτα. Έτσι όπως είναι όμως τα πράγματα και με το γεγονός ότι μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσωπικότητες και επιθυμίες, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τις μετακινήσεις μεταξύ νομών, αλλά θα πρέπει αυτό να είναι μετά από μια πολύ έντονη επικοινωνιακή πολιτική συστάσεων και προτάσεων για το πώς θα κινηθεί κάποιος. Δηλαδή, να μοντελοποιήσουμε σε εισαγωγικά το πώς μπορεί να κάνει κάποιος Πάσχα. Να το πω λίγο έτσι απλά. Να πούμε ότι όχι πάνω από 10 άτομα, σε εξωτερικό χώρο αποκλειστικά, οποιεσδήποτε συναντήσεις 2-3 ατόμων, γιατί μπορεί να μπει κάποιος μέσα να πάρει κρέας, να πάρει κάτι, να συζητήσουν σε εσωτερικό χώρο, να γίνεται πάντα με μάσκα, και όσο γίνεται αυτό να μην κρατήσει πάρα πολύ, ώστε να μειωθεί η μετάδοση. Και φυσικά τώρα που υπάρχουν και τα self-test, μέχρι το Πάσχα πιστεύω ότι θα έχουμε πλήρως ξεδιπλωθεί σε όλους τους πολίτες, να γίνουν self-test από τον κάθε ένα που θα συναντηθεί με κάποιους άλλους. Επομένως, αυτό το πακέτο, εάν όμως παρουσιαστεί σωστά και δοθεί στους πολίτες με συστάσεις προσεκτικές και έντονες και συνεχείς, ώστε να το αφομοιώσουν, τότε νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει. Ναι. Βιαστικές συστάσεις και να βγάλουμε ένα σποτ 3 μέρες πριν το Πάσχα ή να βγάλουμε ένα φυλάδιο δεν έχουν κανένα νόημα, και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα κάνει επικίνδυνο το άνοιγμα στις μετακινήσεις των νομών. Άρα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες καλά και μετά να τους δώσουμε την ευκαιρία να λειτουργήσουν όπως νομίζω ότι λειτουργούν πολύ καλά και τώρα. Ναι, βέβαια, ξέρετε, αυτός ο χρόνος που μεσολάβησε, που ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να εκπαιδευτούμε όλοι και να ευαισθητοποιηθούμε για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε και ατομικά και στο κοινωνικό σύνολο, υπάρχουν συμπεριφορές που φαίνεται ότι δεν έχουν εμπεδώσει το νόημα, όπως οι αρνητές, φτάσαμε να έχουμε μέχρι και αρνητές self-test. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ο αρνητισμός, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και λίγο θέμα πεποίθησης. Ναι. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πάντα θα είναι εναντίον του συστήματος. Ό,τι και αυτό και αν αυτό εκπροσωπεί. Και γι' αυτό άμα η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τα self-test, θα θέλαν τα self-test. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει δωρεάν, θα αναπορρίψουν. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε σοβαρά και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες το εκτίμησαν, είδαν πόσο καλά δούλευε στα σχολεία. Πιστεύω ότι τώρα μπαίνει και στο. Απλώνεται. Από Δευτέρα απλώνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς, μετά ακριβώς, τα σχολεία. Ακριβώς. Και την αγορά. Ναι, μπαίνει στα σχολεία, στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, σε κουρία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής. Στα... Ναι, και βέβαια και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύετε ότι θα συμβάλλουν τα self-test στην αποσυμπίεση? Πιστεύω πάρα πολύ. Διότι ακόμα και αν έχουν κάποιο επίπεδο αξιοπιστίας που δεν είναι το ίδιο με τα μοριακά τεστ, είναι αρκετά καλό ώστε να εμποδίσει πάρα πολλές μεταδόσεις και επομένως γενικότερα τη διασπορά. Είναι αυτό το πλαίσιο που θα συζητήσουμε σε ένα-δύο λεπτά, ναι, το θέμα της πρόληψης. Ναι, εκεί και θα φτάσω. Το θέμα της την κατάσταση υγείας του καθενός μπορεί να πάρει αποφάσεις που αφορούν και τον εαυτό του, αλλά και φυσικά και τους άλλους σε σχέση με τη μετάδοση τέτοιων μολυσματικών ασθενειών. Θα αφήσω να συζητήσουμε λίγο στο τέλος το ζήτημα του πιστοποιητικού, γιατί είδα ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης φαίνεται ότι δίνει το πράσινο φως για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ωστόσο, θέτει ζητήματα, μήπως προκύψουν θέμα σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικές ανισότητες. Θέλετε να το κλείσουμε εδώ πέρα, να μου απαντήσετε για να περάσουμε σε μια πολύ σπουδαία συζήτηση που έχει να κάνει με την πρόληψη και την υγεία ακριβίας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ του πιστοποιητικού, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τίθεται το θέμα αυτό που είπατε, ότι επειδή ακριβώς δεν έχουν όλοι πρόσβαση στο εμβόλιο αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες οι οποίες δίνει το πιστοποιητικό ελευθερία. Επομένως, ο συνδυασμός του να υπάρχει ένα πιστοποιητικό από τη μία για εμβολιασμούς και από την άλλη ένα συνδυασμός τεστ το οποίο θα δίνει την ίδια ελευθερία, φυσικά με περισσότερη προσοχή από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι νομίζω η καλύτερη διαδικασία. Ελπίζω ότι τα εμβόλια θα προχωρήσουν πιο γρήγορα, παρόλο που έχουν τα προβλήματα με την AstraZeneca και την Johnson & Johnson
που θεωρώ ότι έχουν λίγο μια υπερβολή, ένα υπερβολικό τόνο μέσα τους, και δεν θα έχουμε τόσους πολίτες οι οποίοι θα βρίσκονται σε, ας πούμε, μειονεκτική θέση να μην έχουν κάνει το εμβόλιο, αν και θα τους έχει δοθεί ευκαιρία να το κάνουν. Εσείς πότε υπολογίζετε ότι θα ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα, και αν πιστεύετε ότι μετά από αυτές τα περιστατικά που έχουν εμφανιστεί, αλλά και τις χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που σταμάτησαν, η Δανία χθες διέκοψε της AstraZeneca, το ανακοίνωσε, πιστεύετε ότι θα βγούμε εκτός προγραμματισμού, ότι θα καθυστερήσουμε στη χώρα μας, δηλαδή να έχουμε την πολυπόθετη ανοσία της Αγέλης μετά από το συμπλήρωμα του εμβολιασμού, την ολοκλήρωση του εμβολιασμού? Για την Ελλάδα δεν νομίζω. Γιατί η Ελλάδα νομίζω έχει πάρει ακριβώς τη σωστή στάση να είναι συντηρητική και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή και να μην βιάζεται όσον αφορά τις εγκρίσεις, και να μην υπεραντιδρά όταν προκύπτουν κάποια προβλήματα με παρενέργειες πάρα πολύ σπάνιες. Να σας πω ότι η διακοπή, πάυση μάλλον, που έκανε η Αμερική, είναι υποσυζήτηση από πολλούς επιστήμονες και αρμόδιους, γιατί από τη μία δηλώνει προς τους πολίτες, και άκουσα μια ζήτηση με τον κύριο Φάουση χθες, από τη μία δηλώνει προς τους πολίτες ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών, το οποίο μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος από αυτή την πλευρά, από την άλλη, από άλλος ερμηνεύεται ως κακό νέο για τα εμβόλια. Επομένως, η πάυση για μένα είναι λάθος. Ήταν λάθος στην Ευρώπη, στις χώρες που έγινε, και είδαμε ότι τελικά καταλήξαμε να μην είναι τέτοιο πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα που τα εμβόλια θα γίνονται τώρα σχεδόν πάνω από 60 αποκλειστικά. Και επιπλέον, νομίζω ότι η επιτήρηση που υπάρχει είναι τέτοια που δεν θα πρέπει οι πολίτες να ανησυχούν. Νομίζω ότι έχει αποδείξει και η επιστημονική κοινότητα και οι ρυθμιστικές αρχές ότι δεν διστάζουν να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία και να δώσουν την αλήθεια στον κόσμο. Και ξέρετε, η πληροφορία μπορεί να σοκάρει λίγο στην αρχή, αλλά όταν οριμάσει στο μυαλό κάποιου, νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμη και τον κάνει πολύ πιο ήσυχο, και τον κάνει μια πιο μεγάλη ασφάλεια από το να μην λέγαμε τίποτα για αυτές τις παρενέργειες, να μην υπήρχαν, και ο κόσμος να έχει την ψευδέστηση ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία παρενέργεια. Ναι. Επομένως, ο κόσμος να μην ανησυχεί, η επιστημονική κοινότητα, οι ρυθμιστικές αρχές δουλεύουν, δεν υπάρχει φάρμακο που να έχει μηδέν παρενέργειες, αλλά το όφελος είναι τεράστιο σε σχέση με το πολύ 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 μικρό κόστος κοινωνικό που προκαλούν αυτές τις παρενέργειες. Ναι. Κύριε καθηγητά, θέλω να περάσουμε τώρα σε κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, που επιτέλους έρχεται και στη χώρα μας με αυτόν εδώ τον τρόπο, μέσω της συνεργασίας σας και με τον Όμιλο Βιατρική. Είναι η διενέργεια προληπτικών γενετικών τεστ, PRS, αν τα λέω καλά, τα οποία αποτελούν παγκοσμίως την πιο σύγχρονη έκφραση της προληπτικής ιατρικής. Θέλω να μάθω για αυτά, δηλαδή τι χρησιμοποιούν και τι ελέγχουν, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν, και θα ξεκινήσω λέγοντας ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό να το σκεφτούμε. Αν δείτε πώς κοινωνικά, ας πούμε, και ακόμα και από τη γιαγιά μου σκεφτόμουν πώς μπορεί να ορίσει κάποιος να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο, λένε οι εμπειρίες του και η πάστα του, αν θυμόσαστε τη φράση. Είναι από καλή πάστα. Ακριβώς, αυτή η καλή πάστα λοιπόν με το DNA. Είναι αυτό κάτι που γεννιέται, με κάτι που γεννιέται κάποιος. Επομένως είναι η δυναμική του, είναι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού του, τα οποία σε συνδυασμό με το περιβάλλον, που είναι ο δεύτερος παράγοντας, και περιβάλλον έχουμε δύο είδη περιβάλλοντα. Είναι το περιβάλλον το οποίο ελέγχουμε, δηλαδή οι επιλογές που κάνουμε, το τι θα φάω, το αν θα κάνω άσκηση, αν θα καπνίσω ή αν θα πιω ποτά ή όχι, ναι. Ακριβώς. Και υπάρχει και το μη επιλέξιμο περιβάλλον, δηλαδή το αν θα ο αέρας στην πόλη μια συγκεκριμένη μέρα θα είναι ιδιαίτερα μολυσμένος, το αν κάποιος θα έρθει να φανιστεί δίπλα μου και επομένως θα κολλήσω κάποια ίωση. Αυτό λοιπόν το συνολικό περιβάλλον συν το γενετικό υπόβαθρο, το DNA που κληρονομούμε από τους γονείς μας, αποτελούμε το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν την υγεία μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με ποιον τρόπο επιδρά, κύριε καθηγητά, το DNA στην υγεία? Κοιτάξτε, το DNA είναι σαν μια μηχανή η οποία την ξεκινάμε. Αν σκεφτείτε το εξής. Μια παρομοίωση που κάνω συνήθως, θα δίνω παρουσίαση, αυτό είναι ότι σκεφτείτε να μπαίνετε σε ένα αγώνα αυτοκινήτων και να διαλέξετε ένα αυτοκίνητο χωρίς να ξέρετε τίποτα για τα αθλητικά του, ούτε πόσο σύμπους έχει, ούτε πόσα κυβικά, ούτε πόσο μεγάλο είναι, ούτε την κλάση θα έχει, ούτε την αεροδυναμική του. Πάρε τυφλά. Το αν θα μπορέσετε να πάτε γρήγορα σε αυτόν τον αγώνα ή αργά, δεν το ξέρετε καθόλου.
Εάν όμως ξέρετε ότι πρόκειται για μια Ferrari σε σχέση με ένα Panda, θα ξέρετε ποια είναι η δυνατότητά σας. Επομένως, κάθε άνθρωπος ξεκινάει με ένα αυτοκίνητο, με κάποιες υποδομές, με κάποιες δυνατότητες. Και ποτέ δεν είναι τόσο ακραίες, με την έννοια ότι ένας έχει Ferrari και άλλος έχει Panda. Ο καθένας έχει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι θετικά, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρνητικά. Με αποτέλεσμα όλοι περίπου να είμαστε το ίδιο όσον αφορά το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών. Επομένως, αυτό τώρα το ισοζύγιο το οποίο έχουμε, είναι καλό να ξέρουμε ποιες είναι οι αρνητικές μας προδιαθέσεις, δηλαδή ποια είναι τα αρνητικά μας στοιχεία, ώστε να μπορούμε μέσω περιβάλλοντος, δηλαδή συμπεριφοράς που ελέγχουμε, να τις κατά κάποιο τρόπο διορθώσουμε. Να ξέρουμε φυσικά στο βαθμό που μπορούμε και τα θετικά, ώστε να μας βοηθήσουν να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Επομένως, το DNA είναι η δυναμική που έχουμε. Δεν είναι το πεπρωμένο μας, είναι η δυναμική. Ναι. Επομένως, αυτή καθορίζει, όσο περισσότερο μαθαίνουμε φυσικά για το DNA, και τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτή τη δυναμική που έχουμε. Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι ορισμένοι άνθρωποι πιθανόν ακόμη δεν έχουν νοσήσει, γιατί έχουν καλό DNA που λέμε, ενώ άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι και μπορεί να έχουν αρπάξει τον ιό πιο εύκολα. Βεβαίως. Και μάλιστα υπάρχουν γενετικές μελέτες, συγκεκριμένα και για τον COVID, οι οποίες δείχνουν συγκεκριμένες προδιαθέσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα υποκείμενο νόσημα. Διότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η γενετική, για παράδειγμα στον COVID συγκεκριμένα, μια και είναι το επίκαιρο θέμα, είναι είτε μέσω της γενετικής προδιάθεσης των υποκείμενων νοσημάτων, δηλαδή παράδειγμα παχυσαρκία διαβήτης που είναι μια υποκείμενη κατάσταση, η γενετική της παχυσαρκίας και του διαβήτη είναι και αυτή η προδιάθεση προς χειρότερη εξέλιξη στον ιό, αλλά υπάρχουν και εντελώς ανεξάρτητες γενετικές προδιαθέσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που λειτουργεί το νοσοποιητικό σύστημα, οι οποίες είναι απόλυτα εξαρτώμενες από την έκθεση στον ιό. Δεν έχουν να κάνουν με υποκείμενα νοσήματα, έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδρασή μας με τον ιό. Και μάλιστα σε επίπεδα προδιάθεσης αντίστοιχα των υποκείμενων νοσημάτων. Που αν τα ξέραμε από την αρχή της πανδημίας, θα μπορούσαμε, και φυσικά είχαμε τη γενετική πληροφορία των ανθρώπων, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη κατηγοριοποίηση αυτών που λέμε των ευπαθών ομάδων, ναι, όχι μόνο από τα υποκείμενα σήματα, αλλά και από τις γενετικές προδιαθέσεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε φάει το χρόνο με όλα τα άλλα, θέλω να μου πείτε για τα προληπτικά γενετικά τεστ. Τι είναι, ποια είναι η χρησιμότητά, ναι, τους και βέβαια ποιοι ασθενείς διερευνώνται με PRS. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μιλάμε, όταν μιλάμε για πρόληψη, δεν μιλάμε για ασθενείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να. Ποιες ασθένειες, με συγχωρείτε. Ποιες ασθένειες διερευνώνται, ναι, με συγχωρείτε εμένα. Ακριβώς. Υπάρχουν, κοιτάξτε, όλες οι ασθένειες έχουν αρχίσει να μελετώνται με αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουμε καταλήξει να έχουμε πιο πολλά στοιχεία. Για παράδειγμα, η καρδιοπάθηση είναι ουσιαστικά η πρώτη από τις πολλές ασθένειες που έχουμε πολύ καλά στοιχεία. Φυσικά ο καρκίνος του μαστού, υπάρχουν διάφορες καρκίνος του εντέρου, για το διαβήτη τύπου 2 και πολλές και κάποιες άλλες μορφές καρκίνου και πολυπαραγωγικές ασθένειες, όπως για παράδειγμα νόσος του Crohn, στις οποίες μπορούμε να καθορίσουμε ένα ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν υψηλό ρίσκο. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υψηλό ρίσκο μέσω αυτής της ανάλυσης, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι μελετάμε πάρα πολλούς γενετικούς δείκτες και βλέπουμε το άθροισμα της προδιάθεσης. Δεν παίρνουμε ένα δείκτη, δεν είναι μία μετάλλαξη, για παράδειγμα, που προκαλεί αυτή η προδιάθεση. Είναι σύνολο πολλών μεταπαραλλαγών γενετικών που αθροιστικά δημιουργούν την προδιάθεση. Επομένως, με αυτή την ανάλυση μπορούμε να βρούμε το ποσοστό των ασθενών που έχουν ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο και αυτό βοηθάει στην καθοδήγηση ώστε να μην καταλήξουν να έχουν είτε καθόλου την ασθένεια σε μερικές περιπτώσεις, είτε τουλάχιστον να αποφύγουμε τη σοβαρή ασθένεια σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να το προλάβουν, ειδικά, ναι, αυτό που λέμε στον καρκίνο, ότι η πρόληψη σώζει. Κύριε Δερμιτζάκη, πώς γίνεται η εξέταση PRS, και με αυτό παρακαλώ να ολοκληρώσουμε, και πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το τεστ PRS? Κοιτάξτε, η βιοιατρική έχει μπορείτε να πάτε στο website της βιοιατρικής. Υπάρχουν και συγκεκριμένα τηλέφωνα στο website που μπορείτε να πάρετε για να κάνετε την εξέταση αυτή. Ουσιαστικά αυτό γίνεται με μια απλή αιμοληψία, που από εκεί γίνεται η εξαγωγή DNA και μετά γίνεται η ανάλυση. Αυτοί οι άνθρωποι που θα έλεγα ότι έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να πάνε σε αυτή την εξέταση και να έχουν φυσικά και τη συμβουλευτική μετά με τον γιατρό τους προφανώς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο οικογενειακό ρίσκο. Δηλαδή οι γονείς τους, οι αδέρφια τους έχουν ήδη δείξει κάποιο σοβαρή μάλλον
εξέλιξη μιας ασθένειας τέτοιας και επομένως υπάρχει υποψία κάποιου γενετικού υπόβαθρου το οποίο μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε και επομένως να καταλαβήσουμε καλύτερα το πιθανό του ρίσκο μαζί φυσικά, όχι απομονωμένα, αλλά αυτή η ανάλυση DNA γίνεται μαζί με την ανάλυση των υπαρχόντων τεστ τα οποία γίνονται, για παράδειγμα στην καρδιοπάθεια, χοληστερίνη κτλ, ώστε να γίνει μια συνολική εκτίμηση του ρίσκου με την ανάλυση DNA και των άλλων χαρακτηριστικών που ήδη χρησιμοποιούμε. Ναι. Μπορώ να το κάνω και στο παιδί μου, από ποια ηλικία και επάνω γίνεται το PRS? Κοιτάξτε, θεωρητικά μπορεί να το κάνετε σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και κάποιο παιδί που είναι μόλις γεννητή. Θα έλεγα όμως ότι η συζήτηση περισσότερο καλύτερα να γίνεται σε ενήλικες, εκτός αν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο ρίσκο. Ναι, αν υπάρχει μια κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα και ίσως εξέλιξη της ασθένειας σε πολύ μικρή ηλικία, που μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά γενικότερα σε αυτή τη φάση, επειδή είναι κάτι καινούριο και επειδή πρέπει και η κοινωνία να συνειδητοποιήσει την πληροφορία και να καταλάβει τις ευαισθησίες, γιατί ξέρω ότι η γενετική πληροφορία έχει κάποια, ας πούμε, ένταση στο μυαλό των ανθρώπων, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο για τους ενήλικες. Αλλά σε ένα παιδί που βρίσκεται σε περιβάλλον με ισχυρή γενετική προδιάθεση, ασθένειες που μπορεί να αναπτυχθεί νωρίς, δηλαδή πριν την ενηλικίωση, είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί φυσικά σε συνδυασμό με τη συζήτηση με τον παιδίατρο, ώστε να βοηθήσει στην πρόληψη κατευθείαν σε αυτά. Μάλιστα. Όλα αυτά στο καινούριο Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας του Ομίλου Βιοιατρικής, με συμβουλευτικό βέβαια ρόλο του κυρίου Δερμιτζάκη, τον οποίο είχα τη χαρά να έχω σήμερα στην παρέα μας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.